Λίγες ημέρες μετά την συγκλονιστική παραμονή του Όφη στην Super League, πήραν σειρά οι γυναίκες του συλλόγου για να πανηγυρίσουν την δική τους άνοδο στην πρώτη εθνική. Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στο Γεντί Κουλέ η φιέστα για τις πρωταθλήτριες στον τέταρτο όμιλο της Β' Εθνικής, μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, πυροτεχνήματα και καπνογόνα. Και μαζί με τις γυναίκες γιόρτασαν και τα υπόλοιπα τμήματα του ΟΦΗ. Είναι η ανταμοιβή σε ό,τι έχουν κάνει τα κορίτσια όλο τον χρόνο, είναι ο κόπος τους. Δίκαια νομίζω είμαστε πρωταθλητές. 100% αξίζουν αυτό που έχουν πάρει σήμερα, αλλά όχι μόνο σήμερα, την αγάπη του κόσμου όλο αυτόν τον καιρό. Εύχομαι να δούμε καλύτερες μέρες για το γυναικείο ποδόσφαιρο και για την ομάδα μας. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησε, ο άνθρωπος που στήριξε οικονομικά και ο άνθρωπος που τον ευχαριστούμε για όλα όσα περάσαμε φέτος. Νομίζω ότι κρύβονται πίσω από ένα όνομα, Αντώνης Παπαδάκης. Έχουν μπει κάποιες σωστές βάσεις φέτος. Ο κόσμος είναι πολύ ενεργά κοντά μας, το είδατε και σήμερα. Όλα τα τμήματα του Όφη αρχίζουν και λειτουργούν πάρα πολύ σωστά. Ο κόσμος αγκαλιάζει τις ομάδες και περισσότερο τη γυναικεία ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, το περιμέναμε όσο τίποτα. Εννοείται ευελπιστούσαμε να πάει καλά η αντρική μας ομάδα, γιατί δεν θα είχαμε πανηγύρια σήμερα. Η γυναικεία ομάδα, πέρα από την δική της απονομή, τίμησε ακόμα τον ερασιτέχνη για την συμπαράσταση στο γυναικείο ποδόσφαιρο του Συλλόγου, την ΠΑΕ Όφη για τη νέα εποχή που διαγράφει, το τμήμα Βόλεϊ για την ιστορική άνοδο στην Volley League, το τμήμα Μπάσκετ για την άνοδο στην Β' Εθνική και την γυναική ομάδα μπάσκετ του Όφη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κρήτης. Επίσης, τιμήθηκε η παίκτρια Μαρία Αραβιάκη, η οποία με 17 γκολ αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της Β' Εθνικής. Ευχαριστώ τις κοπέλες που με βοήθησαν για μένα να βρω πρώτη σκόρερ στις 4 κατηγορίες. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Τις ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για αυτές. Και επιτέλους πήραμε το πρωτάθλημα στην Α' Εθνική κατηγορία, μια δύσκολη κατηγορία. Πιστεύω ότι θα σταθούμε επάξια σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, η συγκίνηση ήταν μεγάλη όταν η γυναική ομάδα του Όφη τίμησε τον στυλοβάτη της, τον άνθρωπο που εξ αρχής πίστεψε στην προσπάθεια των κοριτσιών και ήταν ο βασικός χρηματοδότης, τον Αντώνη Παπαδάκη. Οι τέσσερις αρχηγοί του έδωσαν την τιμητική πλακέτα με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, λέγοντας πως και του χρόνου θα είναι δίπλα στα κορίτσια του Όφη. Όταν πέρσι το καλοκαίρι μου ζητήθηκε η βοήθειά μου, φυσικά και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Βέβαια, το ξέραμε από την αρχή ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθήσαμε ο καθένας από τη δική του πλευρά και τελικά η προσπάθειά μας να δώσουν αυτούς τους καρπούς είναι μεγάλη χαρά, ευτυχία για μένα και όχι μόνο για το γενικό ποδόσφαιρο. Του χρόνου είμαστε Super League στο γενικό ποδόσφαιρο. Είναι τεράστια επιτυχία για τον Όφη. Μεγάλη διαφήμιση για το κρητικό ποδόσφαιρο. Επίσης, είναι μια τεράστια επιτυχία για όλα τα αεραστατικά τμήματα του Όφη με αυτές τις επιτυχίες που φέρανε φέτος. Και βέβαια, το καλύτερο μέσα στο τέλος είναι η παραμονή του Όφη με τις μεγάλες μου αγάπες στη Super League. Μην ξεχνάς ότι πάντα ήθελα να πάρω πρωτάθλημα φέτος. Δεν το πήραμε την ομάδα μου τα μάστα, το πήραμε τον Όφη. Είναι μεγαλύτερη χαρά αυτή. Θα ήθελα βέβαια και με την ομάδα μου, αλλά και αυτό το κύπελο, αυτή η κούπα πρωταθλητές Ελλάδος και να του χρόνου είμαστε στη Super League είναι μεγάλη επιτυχία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την κούπα στα κορίτσια έδωσε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Νίκος Τζόρτζογλου μαζί με τον Αντώνη Παπαδάκη. Στη συνέχεια όλος ο κόσμος που ήταν στο Γεντί Κουλέ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτές τις όμορφες στιγμές.